Η Καλαμάτα μπαίνει δυναμικά στο 2021. Η πόλη, από την οποία ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση, φιλοδοξεί να έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο στις όλες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί. Σήμερα το πρωί έγινε τα αποκαλυπτήρια της Μαρμάρινης Πλάκας που σηματοδοτεί και την έναρξη των εκδηλώσεων με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 ετών. Το έτος 2021, ένα έτος που η πατρίδα μας προσδοκά ώστε να αποτελέσει θεσμό για τις επόμενες δεκαετίες, καθώς μέσα σε αυτό το έτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η Καλαμάτα δεν μπορεί παρά να είναι στο επίκεντρο των νεοποιητικών εκδηλώσεων, καθώς ιστορικά τοποθετείται στους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής. Για το Δήμο Καλαμάτας, ο εορτασμός δεν πρέπει να είναι ο πιο πλούσιος, ο πιο εντυπωσιακός ή ο πιο λαμπρός. Για το Δήμο Καλαμάτας, ο εορτασμός μέσα από τις δράσεις μας θα πρέπει να αποπνέει το ρομαντικό μας στοιχείο, ενώ συγχρόνως να πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζει την εξέλιξή του και την υλοποίησή του. Καθώς η οικονομική κρίση είναι ακόμα μπροστά μας, παραμένει, οι όποιες ιδέες λοιπόν και οι όποιες σκέψεις και προτάσεις θα πρέπει να τις αξιολογήσουμε με αυτό το γνώμονα, ως γνώμονα αυτό ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν ο σχεδιασμός να έχει βάθος, να μην είναι μόνο για αυτό το έτος που κυλά και να βασίζεται στις συνεργασίες. Συνεργασία με την Εκκλησία μας, υιοθετώντας, προβάλλοντας αλλά και ακολουθώντας δράσεις και το πρόγραμμά της. Στο ίδιο μήκος κύματος και με αφορμή και τους εορτασμούς που ξεκινούν, ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και το μήνυμα του Μητροπολίτη Μεσσηνίας. Από τον αγώνα των αγωνιστών του 1821, προκειμένου η πατρίδα μας μέσα σε αυτήν τη νέα κατάσταση της ευρωπαϊκής πλέον οικογένειας, που οι τότε αγωνιστές εδώ στην Καλαμάτα υπέγραψαν το πρώτο κείμενο προς την τότε ευρωπαϊκή οικογένεια και διεκήρυξαν το πνεύμα της αλληλεγγύης, της ανύπαρξης, της βοήθειας, της αλληλοπεριχώρησης, αλλά πάνω απ' όλα της στήριξης σε ένα λαό ο οποίος αγωνίζεται όχι για να διεκδικήσει δίκαια άλλων λαών, αλλά για να διαφυλάξει την ακεραιότητά του και την ιδιοπροσωπία του. Εύχομαι λοιπόν το μήνυμα το οποίο θα μείνει στο τέλος από όλο αυτό το έτος εορτασμού του 1821, των 200 χρόνων, να είναι ένα μήνυμα που θα επανανοηματοδοτήσει τη θέση της πατρίδος μας μέσα στην οικογένεια της Ευρώπης, αλλά και τη στάση της Ευρώπης απέναντι στην πατρίδα μας, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα γεγονότα και τα προβλήματα τα οποία διερχόμεθα στον γεωφυσικό και γεωενεργειακό μας χώρο. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά και ευλογημένη.